show you finger can dance. Σύγχρονο από τον Κωνσταντίνο και τη ΜΑΕ. I'm through standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in. And a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, for what you need. I'll need a credit card that's got no limit and a big black gym with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been there, done that. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Ο Κωνσταντίνος κατά κάποιο τρόπο μια φεύγει, μια πέφτει, μια ξαπλώνει η ζωήτσα μου. Συγγνώμη, σε είπα ΜΑΕ πριν, γιατί άκουγα τα φιλιά και όλα αυτά και είπα ΜΑΕ. Αλλά έχουμε δίπλα μας τον Κωνσταντίνο και τη ζωή, όπως καταλαβαίνετε. Ευελέ, ξεκινάμε από σένα. Λοιπόν, ενθουσιάστηκα, συγχαρητήρια. Μπράβο, βρε παιδιά. Ευχαριστούμε. Χαίρομαι. Θα έρθω μετά σε σένα, Κωνσταντίνε, αλλά σε σχέση με τη ζωή, χαίρομαι για ένα πράγμα με τη ζωή. Κάνει τον χώρο να δείχνει εύκολος. Και αυτό είναι αριστούργημα για μένα. Μπράβο, Ζωή. Τα δείχνει όλα σαν να είναι κάτι ανώδυνο. Συγχαρητήρια, Ζωή. Κωνσταντίνε, ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά από σένα. Τεχνικά μπορώ να μιλήσω για κουντεπιέ, για χιλιάδες πράγματα, αλλά δεν με αφορούσαν καθόλου σε πρώτη φορά, σύγχρονο. Bootcamp, πρώτη φορά. Πρώτη φορά εκτός bootcamp. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί και οι δύο. Μ' αρέσατε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, σε ακούμε. Αχ, τι ωραία. Χειροκρότημα τον κύριο Ναλπάνη στο σύγχρονο. Μαρία. Συγγνώμη, είναι για τη Μαρία. Λοιπόν. Μαρία, μπράβο. Μαρία Αντιμίδου. Μαρία συγχαρητήρια. Θέλουμε πάρα και πολύ ωραία δουλειά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Μαρία που έκανε υπομονή μαζί μα. Ευχαριστώ, Μαρία. Εγώ νομίζω πάντως ότι δεν φτάσατε να χορέψετε με αξιώσεις αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι τι δουλειά κάνατε μεταξύ σας, μόνοι ο καθένας, αλλά ως ζευγάρι είδα τόσα πολλά ενεργειακά gap κενά. Περιμένω ο ένας τον άλλον πότε θα ξεκινήσουμε μαζί. Που εγώ πραγματικά, όπως το λέτε, ξενέρωνα, παιδιά. Θα μπορούσα να πω... Παρακαλώ. Τι είπε. Ωραία, κάτσε να πω την άποψή μου και μετά λέτε τι θέλετε. Το λέω πραγματικά... Συγγνώμη. Υπάρχει κάποιος κύριος, ο οποίος έχει μια φωνή έτσι που μου αρέσει, είναι... Ποιος είναι αυτός. Έλα σε παρακαλώ λίγο, έλα. Έλα. Μικρόφωνο θες. Ένα μικρόφωνο στον κύριο σας, παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο από την παραγωγή. Ελπίζω να έχεις και λόγο και αντίλογο, έτσι. Μην είσαι μόνο... Το έχεις. Περίμενε, τώρα σου δίνουμε μικρόφωνο. Περίμενε ένα μικρόφωνο. Έχω λόγο του κοινού, όχι του χορευτή όμως. Του κοινού το λόγο. Δεν νομίζω ότι θα έλεγε τίποτα καλό, γενικά. Γιατί? Δεν ξέρω εγώ, δεν έχω δει 10 live, στα 10 live τα ίδια πράγματα ακούμε. Γενικά. Ωραία! Δεν κατάλαβα, για μένα μιλάει. Για σένα μιλάει. Ωραία, συνέχισε. Ωραία.
Όχι ότι έχω κάτι προσωπικό γενικότερα. Ναι, καλά, όχι αυτό έλεγα. Το θαυμάζω γιατί έχει κάνει γενικά έργο και συμφωνώ μαζί του και με αυτά που λέει. Απλά σε κάθε live ακούμε τα ίδια πράγματα. Ωραία, να έρθει εδώ πέρα μαζί μου να με βοηθά. Ευχαριστώ. Εγώ ανοιχτά. Δεν έχω πρόβλημα, ευχαριστώ. Αν θέλει πραγματικά, έλα εδώ μαζί μου να καθίσουμε να μου λε τραγουδίσει. Όχι, δεν θέλω. Θαυμάζω για αυτό που είσαι εκεί που κάθεσαι. Εσύ τι είδε τώρα. Το όνομά σου πώς είναι καταρχήν? Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Αλέξανδρε, με τι ασχολείσαι? Είμαι ηχολήπτης. Είσαι? Ηχολήπτης. Ωραία. Πώς έδεσαι εσύ αυτό το κομμάτι? Μ' άρεσε εξαιρετικά, όχι γιατί αγαπώ τη ζωή και την πάω πολύ, αλλά γενικά γιατί μ' άρεσε. Ωραία. Κάνει σχέση με τη ζωή? Τίποτα, απλά είσαι φαν. Όχι για αυτόν τον λόγο όμως. Και για κάποιο άλλο κομμάτι να ακουγόταν όλο αυτό, θα σου έλεγα το ίδιο άμα έλεγες την ίδια γνώμη. Απλά θέλω να λες λίγο τα πράγματα όπως τα βλέπεις καλύτερα και σαν σοου, όχι απλά σαν χορευτής που είσαι επαγγελματίας και σε πάμε. Καμία σχέση. Εγώ πώς θες να μιλάω δηλαδή, όσοι... Λίγο πιο για τα παιδιά, λίγο πιο μαζί τους ας πούμε. Θες, αυτή είναι η άποψη των ανθρώπων που είναι απ' έξω. Όταν μπεις μέσα και ρωτήσεις και τα παιδιά, θα καταλάβεις πόσο σκληρά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό σου ξεκίνησα στην αρχή και σου είπα ότι θα μιλήσω σαν κοινό και όχι σαν χορευτής. Γι' αυτό εγώ είμαι εδώ και εσύ είσαι εκεί. Ναι, μπορεί σίγουρα, να λες την συμφωνώ. Άποψή σου, αλλά να ξέρεις όταν καθίσαι εδώ πρέπει να λάθος. Τα βλέπεις τα πράγματα ως επαγγελματίας. Δεν σου λέω ότι κάνεις λάθος. Απλά θέλω να σου πω ότι η γνώμη του κοινού είναι υπέρ των παιδιών, όχι υπέρ της κριτικής. Να σου κάνω μια γενικά. Ερώτηση. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, έχεις fan club. Αλέξανδρε,